Γεια σε όλους παιδιά, καλώς ήρθατε στο δεύτερο κομμάτι όπου θα συζητήσουμε για το Q&A της Epic που έγινε χθες στο Reddit και μίλησε με τον κόσμο, απάντησε πάρα πολλές ερωτήσεις και για όσους έχασαν το μέρος ένα που ανέβηκε πριν από το stream θα υπάρχει στο τέλος στα recommended που συζητήσαμε για τον οπλισμό και αλλαγές που έρχονται στα όπλα όπως το pump και διάφορα άλλα. Λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι θα μιλήσουμε για αλλαγές στο gameplay του Fortnite γενικά και το σύστημα του Fortnite θα έλεγα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με μια ερώτηση που είναι αρκετά ενδιαφέρον και για την κοινότητά μας στο κανάλι, γιατί κάνουμε συνέχεια customs. Έχει δύο μεγάλες αλλαγές στα customs που είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Καταρχάς θα μπορεί να ξεκινά τον game μόνο ο host, δηλαδή εγώ, που είναι πολύ σημαντικό μάγκες, γιατί κάποιες φορές γίνονται βλακίες του τύπου κάποιος κατά λάθος πάτησε start και δεν είχε κανένα μέσα κτλ. Έτσι κερδίζουμε χρόνο και επίσης θα δείχνει πιο ξεκάθαρα πως είναι μέσα στο game. Πάλι μας βολεύει, κόβουμε χρόνο για τα custom match που κάνουμε στα stream. Λοιπόν, η επόμενη ερώτηση είναι νέα modes για το Fortnite. Ο Kurt Mage ρώτησε αν θα έχουμε ποτέ 2v2, 1v1, 5v5 modes σαν το Call of Duty, σαν το Counter Strike, επειδή λέει ο ίδιος το building είναι καταπληκτικό mechanics στο Fortnite και ισχύει, το έχουν καταφέρει πάρα πολύ καλά, δουλεύει πολύ ενδιαφέρον, έχουμε τρελά build fights στο creative και στα κανονικά games και θα ήθελε να δει να έχουμε competitive 2v2 modes και άλλου τύπου limited time modes ή ακόμη και σταθερά modes. Η απάντηση της Epic είναι ότι σίγουρα προσπαθεί και ψάχνει συνέχεια νέους τρόπους να κρατά το παιχνίδι ζωντανό και φρέσκο, άρα είναι μια πολύ μεγάλη πιθανότητα, παρόλο που λένε το creative πάντα το βελτιώνουν και είναι ένας τόπος όπου ο κόσμος μπορεί να δημιουργήσει ό,τι θέλει. Λοιπόν, πάμε να εξετάσουμε τώρα την επόμενη ερώτηση που είναι για το turtling, παιδιά. Θα ξέρετε όλοι τι είναι το turtling, είναι όταν πρεσάρεις έναν αντίπαλο, δηλαδή τον χτυπάς πολλές φορές και κλείνεται μέσα σε έναν κουτάκι και χτίζει συνεχώς τείχους. Λοιπόν, αυτός ο τύπος, ο Bo Shinkle, λέει παιδιά, παρατηρεί ότι η Epic τα τελευταία έβαλε πάρα πολλά counter-turtling όπλα, δηλαδή sting bombs και άλλα πράγματα. Άρα προσπαθούν με λίγα λόγια να μειώσουν αυτόν τον τρόπο άμυνας και η Epic απαντά πάλι ότι πάντα προσπαθούν να βελτιώσουν τον τρόπο που παίζεται το παιχνίδι. Και αυτό σημαίνει αλλαγές στα όπλα, στο χτίσιμο και διάφορα άλλα, αλλά θέλουν να κρατήσουν τον building αρκετά επιθετικό και αμυντικό, άρα δεν θα κάνουν τεράστιες αλλαγές. Τώρα έχουμε μια ερώτηση που θα σας ενδιαφέρει όλους πάρα πολύ από τον Κεσαρεάν, ο οποίος ρωτά θα υπάρχει μια ανασκόπηση, δηλαδή επανεξέταση στο Field of View, δηλαδή το Stretch Resolution. Η Epic απαντά ότι δεν έχει βλέψεις να ξαναεξετάσει την κατάσταση. Ο λόγος που έγινε η αφαίρεση του Stretch 3 από τα PCs ήταν έτσι ώστε το Competitive Fortnite να γίνει δίκαιο για όλους, επειδή είναι mixed τα lobbies PC και PS4 και Xbox και κονσόλες γενικά. Άρα ήθελαν να το κρατήσουν δίκαιο για όλους και όπως είχαν πει να το κάνουν πιο διασκεδαστικό για τον κόσμο που παρακολουθεί να βλέπει ωραίο προϊόν όπως το περιγράφουν ήδη. Επίσης δεν έχουν σχέδια να αλλάξουν ούτε το FOV όπως είναι αυτή τη στιγμή, άρα μην περιμένετε αλλαγές στα resolutions και στο πως βλέπετε το παιχνίδι. Λοιπόν μάγκες μου, η επόμενη είναι για το bowler που είναι σημαντική ερώτηση. Ο τύπος εδώ ρωτά, μπορείτε να μας πείτε λίγο τι γίνεται με τα bowlers και σκέφτονται παιδιά να αφαιρέσουν τα οχήματα μετά από το Storm Phase 5. Με τον ίδιο τρόπο περίπου λειτουργούν και τα slipstreams, τα οποία σβήνουν μετά τον 5ο κύκλο, άρα είναι πολύ πιθανό να δούμε και κάτι εδώ, να καταστρέφονται όλα τα οχήματα μετά από τον 5ο κύκλο. Ακόμη το ψάχνουν όμως, θα δούμε στο μέλλον τι θα γίνει. Έχουμε τώρα παιδιά μια ερώτηση για τα pre-edits. Θα παρατηρήσατε ότι κάποιοι, ίσως και ήδη το χρησιμοποιείτε, χτίζουν με pre-edits. Αυτό είναι πάρα πολύ εμφανές με την πυραμίδα, πάρα πολύ τη χρησιμοποιούν για να χτίσουν ramban, γιατί είναι πιο εύκολο το edit. Και εδώ ρωτά αν θα υπάρχει τρόπος να το κάνουμε on-off, να μην γίνεται σε κάποια modes κτλ. Και η Epic λέει ότι υπάρχει συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα και θα δουν πάρα πολύ σύντομα τι θα κάνουν. Τελειώνουμε το βίντεο παιδιά με την ερώτηση για τα chests που τη θεώρησα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο τύπος εδώ με λίγα λόγια ρωτά αν σκέφτηκαν ποτέ να κάνουν chests τα οποία να σου δίνουν loot
με βάση του τι ήδη κουβαλάς. Δηλαδή να μην σου δίνουν διπλά όπλα και αντικείμενα που μπορεί να μην χρειάζεσαι ή τα έχεις ήδη. Το είχαν σκεφτεί λέει στην αρχή πάρα πολύ, αλλά θεωρούσαν ότι είχε balance issues, αν ένας αντίπαλος έβρισκε έναν πολύ δυνατόν όπλο και τα λοιπά θα ήταν άδικο, γιατί μετά θα έβρισκε μόνο άλλα πράγματα και τα λοιπά, άρα είχε πάρα πολλά προβλήματα με τον balancing. Μάγκες μου, αυτά είναι το βίντεο με όλες τις σημαντικές αλλαγές που βρήκα ερωτήσεις για τον gameplay. Ελπίζω να σας άρεσε, θα έχουμε ακόμα ένα κομμάτι με το Q&A που θα ανεβεί λίγο πιο μετά γύρω στις 8, όπου θα συζητήσουμε για όλες τις αλλαγές στο Arena και στο Competitive. Έχει πολύ ενδιαφέρον πράγματα, γι' αυτό μείνετε συντονισμένοι. Πάντα like, share, subscribe και να είστε όλοι καλά.